Από χθες που έχει βγει το τρέιλερ, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την συγκεκριμένη ηθοποιό. Είναι πολύ αγαπημένη, είναι κορυφαία, είναι ταλαντούχα. Και ανυπομονώ να την απολαύσουμε, και να την απολαύσουμε σήμερα στους φόνους στο Καμπαναριό. Μαζί μας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Φόνοι στο Καμπαναριό, που προβλήματα σημαίνουν. Φόνοι στο Καμπαναριό. Τι κομψή, τι ωραία! Κομψή με τα φαρδιά. Πιστεύω ότι έβαλες τα καλύτερά σου για να έρθεις εδώ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γιατί και τα διάλεξα για σένα. Μα είσαι κούκλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Χαίρετε. Και τους άλλους θέλω. Θα σου πω, όταν μου είπαν από το κανάλι, γιατί σε είχα ζητήσει από την αρχή τη σεζόν, από πέρσι βασικά που έμαθα ότι θα πρωταγωνιστεί στους φόνους, ότι ξέρεις, η Ελισάβετ θέλει να έρθει με πολύ μεγάλη χαρά στην εκπομπή. Λέω, χάρηκα. Γιατί δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Δεν θέλω πολύ πια, ειδικά τώρα δηλαδή που δεν θέλω πια να δίνω η αλήθεια. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Δεν έχω κάτι να πω. Γίνονται τόσα πολλά πράγματα γύρω-γύρω που δεν προσθέτει τίποτα βέβαια. Όσο καταλαβαίνω και τον κόσμο που κάτι θέλει να ακούσει καινούριο, κάτι θέλει να μάθει από τη ζωή σου κτλ. Αλλά δεν πειράζει, ο κόσμος θα βολευτεί και με άλλα πράγματα. Δεν θα ήθελα να δίνω δηλαδή όσο γίνεται. Είσαι πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Εγώ το κατάλαβα, πούμε, και χθες σου λέω που ανέβασα το τρέιλερ και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι. Αν γινόταν μια δημοσκόπηση, ας πούμε, για τους 10 πιο αγαπητούς ηθοποιούς αυτή τη στιγμή, είσαι σίγουρα μες στη δεκάδα. Τι ωραία, ωραία. Χαρούμενο είναι, γιατί αυτή η αγάπη σου δίνει δύναμη, γιατί είναι και ενεργειακό. Άμα σε αγαπάει και σου δίνει ενέργεια καλή, πας μπροστά. Γιατί τα γύρω-γύρω σε κάνουν και σκοτεινιάζεις περισσότερο. Όπως τα λες, όπως τα λες. Λοιπόν, θέλω να πάμε στους φόνους στο Καμπαναριό. Να πάμε, βέβαια, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ξέρεις γιατί ανυπομονώ? Γιατί λέω, παιδί μου, θα γελάσει λίγο το χιλάκι μας σήμερα. Ξέρεις πόσοι μου το λένε και χτες, τυχαία ήμουν και με τους φίλους μου. Και μου λένε ότι το λένε και στους φίλους μου, δηλαδή, επειδή ξέρουν ότι είμαστε φίλοι στη τσάντα, ας πούμε, λένε, πότε θα αρχίσει αυτή η φίλη. Για να γελάσουμε λίγο. Ναι, θέλουν όλα αυτά που θέλει να γελάσει. Ναι. Τι ήταν αυτό που σου έκανε κλικ μόλις πήρε στα χέρια σου το πρώτο σενάριο? Το ενδιαφέρον ήταν ότι δεν ήταν κωμωδία, είναι μια κωμωδία που δεν φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν αμέσως με το που ξεκινάει κάτι να φαίνεται ότι είναι αστείο. Είναι μαύρη κομμωδία, λίγο υπό... ή όχι? Είναι λίγο μαυρούτσκι, είναι. Μαυρούτσκι είναι, γι' αυτό είμαστε και στα μαύρα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον ότι, καταρχάς, ο σκηνοθέτης, να ξεκινήσουμε με το σκηνοθέτη που με πήρε ο Αντώνης, με τον οποίο Αντώνη Αγγελόπουλο έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Παραπέντε κυρίως. Και γενικώς, παρόλο την κούραση που μου προκαλεί, γιατί είναι ένας επίμονος σκηνοθέτης και δύσκολος, δεν αλλάζει τον τρόπο του. Παρόλα αυτά, το έχω πολύ εμπιστοσύνη, τον αγαπώ και μπορώ να εργαστώ με τον τρόπο του, ή τουλάχιστον νόμιζα. Έχεις ένα μοναδικό ταλέντο. Όταν παίζεις σε κωμωδία, έχεις και μία δραματική έκφραση ταυτόχρονα που γοητεύει τον τηλεθεατή. Μέσα τα μάτια σου, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Καταλαβαίνω. Εγώ πραγματικά την κωμωδία την προσεγγίζω. Ο τρόπος μου, όχι ότι το έκανα με κάποια σκέψη, κυρίως δραματικά. Κυρίως δραματικά. Μου αρέσει έτσι πως το λες. Δεν το πλησιάζω κωμικά. Να το κάνω δηλαδή μια πρόταση που τη βλέπω και είναι κωμική, δεν θα την πλησιάσω ποτέ να τη φωτίσω και να την κάνω να γίνει πιο λαμπερή και να φαίνεται ότι είναι κωμικό. Θα το κάνω ύπουλα, θα το κάνω δραματικά, θα το κάνω από κάτω. Μ' αρέσει το δραματικό στο κωμικό. Το εμπεριέχει όλες. Άμα το παρατηρήσεις τώρα που σου το λέω, θα δεις ότι ποτέ δεν το ξεπετάω, σωστά, δεν το πετάω έξω. Σωστά. Το αφήνω ύπουλα. Και αυτό το είχε, γι' αυτό και συγκινήθηκα λίγο. Πες μου για το ρόλο που υποδίεσαι. Είναι, ποια ηγουμένη κάνεις? Κάνω μία ηγουμένη. Την Μαρία. Ηγουμένη είναι μία, ηγουμένη Μαρία. Α, η ηγουμένη είναι μία, οι άλλες είναι οι μοναχές. Ναι. Τέλεια. Με πολύ δίπλα μου την Ρένια, τη Λοζίδου, που είμαστε μια πολύ ωραία... Δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία σχέση, γιατί δεν έχουμε εργαστεί με τη Ρένια. Απίστευτο που δεν έχετε συνεργαστεί. Πολύ συμπαθής μου είναι η Ρένια, εξαιρετική. Είναι υπέροχη. Είναι πολύ χάρηκα που συναντηθήκαμε. Και τα κορίτσια. Γιατί τα κορίτσια κυρίως έχουν τα κωμικά, ειδικά η Άννη. Οι άλλες οι μοναχές. Είμαστε πέντε μοναχές. Έχει γίνει φόνος ή όχι? Ο φόνος γίνεται από την αρχή. Από την αρχή θα το δείτε. Από την αρχή. Ότι βλέπουμε ξαφνικά κάτι, ναι, έχει γίνει ένας φόνος. Δεν ξέρουμε ποιος τον έχει κάνει το φόνο. Όχι, είναι μακίνητο όλη η ιστορία, αυτό είναι. Εσύ βοηθάς στο να διελευκανθεί, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω να επιτρέψω να πάρει είδηση ο Περικλής, ο Αλμπάνης, ο οποίος είναι ο πατέρας μας που έρχεται και μας εξομολογεί.
και αρχηγός μας, εκτός Μονής βέβαια, δεν θέλω να πάρουν είδηση ότι έχει γίνει ένας φόνος εδώ, μην τυχόν και μας κλείσουν, γιατί είμαστε πέντε μοναχές σε αυτό το μοναστήρι και μπορεί να μας το πάρουν. Γιατί δεν θέλω να βγω στη ζωή για κάποιους λόγους κι εγώ. Θέλω να μείνω στη Μονή. Για κάποιους λόγους κι εγώ. Και αυτό είναι σιγά σιγά ότι ανακαλύπτουμε τι λόγους έχει ο καθένας και δρά έτσι όπως δρά. Πονεμένη γυναίκα που δεν θέλει να ξαναβγεί στη ζωή ή ύπουλη γυναίκα που δεν θέλει να ξαναβγεί στη ζωή. Και γιατί θα στον μαρτυρήσω. Γιατί πήγες να το μάθεις έτσι πονηρά πονηρά. Έχεις ομορφύνει πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι χαρούμενη με αυτή την εκπομπή. Με τη δουλειά είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Τα άλλα θέματα χάλια, αλλά δεν πειράζει, κλασικά. Μια ζωή τα ίδια. Κάτι γίνεται. Εσύ πώς είσαι. Με τη δουλειά καλά, με το προσωπικά, ξέρεις, με το... Ναι. Με την εργασία, ναι, είναι πολύ καλά. Μια χαρά. Είσαι πολύ καλά. Μπράβο. Έχω και εδώ τα θέματα μου, αλλά είναι, ξέρεις... Διαχειρίσιμα. Ναι, είναι τώρα μουτράκια, γιατί ο Θέμης αυτό σήμερα, γιατί ο ένας το άλλο, αυτά τα κλασικά. Ωραία πραγματάκια που δίνουν και λίγο πιπεράκια, αλλά το πίπερ. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πεις για αυτό το σκοτεινό περιβάλλον της ηγουμένης Μαρίας. Για το σκοτεινό παρελθόν της ηγουμένης Μαρίας. Δεν θα σου πω τίποτα για το σκοτεινό παρελθόν μου. Θα φοβάται απολύτως. Ότι θα αποκαλυφθεί. Και λάθος που μίλησα. Αυτό τι απίθανα είναι. Όχι, μην τα φας, είναι δεκόρ. Αχ, είναι απίθανα. Μην τα φας. Όχι, μην φας. Έχει κάτι μια μηγανά με το συμπάθειο. καλό θα ήταν να μην δοκιμάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αυτό μας το κράτησε. Το σενάριο είναι του Νίκου του Τσιάμινα, που είναι ενός νέου ανθρώπου. Δηλαδή δεν έχει άλλο σενάριο γράψει και έχει πολύ ενδιαφέρον η σκέψη του και η ματιά του. Νομίζω ότι ξεκίνησε. Δεν το ξέρουμε κι εμείς ακόμα, δεν τα έχουμε όλα τα επεισόδια. Από το ότι όλες κρύβουν κάτι. Αυτό μπορώ να σου πω μάλλον. Αυτό πολύ. Άρα αυτό θα ξεδιπλωθεί στη συνέχεια. Όλες και αυτό μου άρεσε και στο σύριαλ, λοιπόν, να ξεκινήσω για την πρώτη ερώτηση. Το ότι δεν ήταν όλα. Φάτσα φορά, είμαστε μια οικογένεια και μας συμβαίνουν πράγματα. Όχι. Είμαστε σε μια μονή που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και επίσης και αυτό λίγο το επικίνδυνο που με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό το πιάσαμε. Το θέμα της μοναχής εγώ και όλοι μας με πολύ γιατί σοβαρότητα. Πιστεύεις στο Θεό και το ξέρω. Εννοείται και είμαι κοντά στους ανθρώπους αυτούς. Δεν θέλω καθόλου, δεν το διακομωδούμε, δηλαδή απλώς πάσχουμε σαν μοναχές. Μπορούν και στις μοναχές να συμβούν διάφορα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και ξέρεις, θα σου πω κάτι. Επειδή ίσως είστε τόσο αξιόλογοι ηθοποιοί, κανείς δεν νομίζω ότι έχει γράψει ή ότι θα πει κάτι τέτοιο. Καμιά φορά το κύρος των ηθοποιών βοηθάει πολύ στο να μην παρεξηγηθεί κάτι. Να κλείσουν τα στόματα. Καταλαβες, μπράβο. Το κύρος των ηθοποιών βοηθάει στο να παρεξηγηθεί κάτι. Επειδή δεν μου αποκαλύπτεις πολλά. Θα ρωτήσεις κι άλλον. Ναι, περίμενε. Θέλω να δούμε και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Βεβαίως. Τι αποκαλύπτουν εκείνοι. Παρακαλώ. Ρένια Λουιζίδου, αδερφή Αρσινόη. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο. Παρότι ήμουν τρομερά και παραμένω, τρομερά τρακαρισμένη πάντα όταν βλέπω κάτι που έχω κάνει για πρώτη φορά, φρικάρω. Αλλά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά. Είμαι ευχαριστημένη δηλαδή, παρότι είμαι φρικτή ως ρόλος και τρομακτική και ενοχλητική, αλλά νομίζω ότι κάναμε μια ωραία δουλειά. Μια ωραία, πολύ πολύ προσεγμένη κωμωδία. Και με την Ελισάβετη Κωνσταντινίου ταιριάζεται πάρα πολύ. Το ελπίζω, διότι στα επόμενα επεισόδια αυτό το δίδυμο αμολιέται. Ψάχνοντας το δολοφόνο, πρέπει να βρούμε ποιος το έκανε. Και είμαστε όλες ύποπτες, όλες ύποπτες. Αυτές οι τρεις είναι ο Χιούλιο και ο Ντιούι. Η φασαρία που κάνουν δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Δεν φτάνει που έχω μεγάλη γυναίκα να βγάλω 10 ώρες γύρισμα. Έχω και αυτή τη φασαρία στα αυτιά μου. Γλυκιά φασαρία. Ναι, είναι υπέροχες. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είμαστε περήφανες για αυτή τη δουλειά. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Ήμασταν χεράκι-χεράκι σε όλη τη διάρκεια. Εγώ θέλω να πω δικό. Ναι. Το παρακολουθούσαμε έτσι με αγωνία. Εκτός του ότι κυριαρχεί το μυστήριο, δεν πάω ποτέ να είναι κωμικό. Το οποίο το κάνει πάρα πολύ ευχάριστο. Έχει τρομερό suspense για κωμωδία. Όλοι στο cast είναι ένας και ένας, όλοι οι ρόλοι είναι ακριβώς αυτό. Το μοναστήρι δίνει πάρα πολύ ένα τόνο τεράστιο που έγινε εκεί ο φόνος. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια τώρα γιατί το είδα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Η Λέλα λοιπόν μπαίνει μέσα και τα αναστατώνει όλα, έτσι. Ναι, κάτι κάνει. Η Λέλα έρχεται σύντομα, δεν ξέρω αν κάνει να πω. Και δίνει και αυτή έτσι, τη βοήθειά της να λυθεί ο χρήφος. Ο παπάς και ο νεοκόρος. Μόλις είδαμε
την επιτυχία της χρονιάς. Ο κόσμος θα την αγαπήσει πάρα πολύ από την αρχή. Το πρώτο επεισόδιο ήταν πολύ δυνατό και τα επόμενα θα είναι ακόμα καλύτερα. Μπαίνετε σε μεγάλες περιπέτειες, τις οποίες θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Ανεβαίνει σε δέντρα, πέφτει από τα δέντρα, δηλαδή τσακίζεται, τσακίζεται. Έχει πολύ suspense, πολύ suspense και πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Αυτά που τραβάμε δηλαδή είναι ως ρόλοι, είναι πάρα πολύ κωμικά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου φαίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή από όποια μπάντα και να το δεις είναι απολαυστική. Και νομίζω ότι ακόμα και το θέμα και το σενάριο και οτιδήποτε και το ότι μας λείπουν τόσο πολλοί κωμωδίες, έρχεται δηλαδή να γεμίσει ένα κενό πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ προσεγμένο πράγμα, με πολύ χιούμορ, πολύ μυστήριο. Θα φτάσετε κοντά στα ίχνη του δολοφόνου. Δεν μπορώ να το πω. Φαντάζομαι θα λυθεί το μυστήριο. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα το λύσει. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το δίδυμο με το αγαπώ. Το τζούρι είπε το Βαγγέλη, το τζούρι είπε το Γιώργη. Αυτό είναι η αστυνομική. Ναι. Και είναι πολύ... Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα σε δούμε καθόλου χωρίς Ράσο? Ναι, έχουμε και αυτά. Τα έχουμε. Τότε θα είναι flashback, θα είναι μέσα, θα δούμε. Καταρχάς, μας βλέπετε χωρίς Ράσο όταν κοιμόμαστε. Αν συμβεί κάτι νύχτα που είμαστε με το νυχτικό. Οπότε έχουμε βγάλει τα Ράσα και είμαστε με το νυχτικό, τα μαλλιά μας. Σωστά. Όχι αυτά τα μαλλιά, βεβαίως. Α, είναι διαφορετικά, γιατί δεν το έχουμε δει καθόλου. Πώς θα είμαστε με αυτά τα μαλλιά τόσα χρόνια μέσα μου. Σωστά, αφού θα είναι πιο γκρίζα. Άστα, έχουμε λίγο ταλαιπώρια. Πολύ με ενδιαφέρον να το δω αυτό. Ταλαιπώρια. Είναι ταλαιπώρια λίγο. Αλλά δεν πειράζει, αυτό δεν τους νοιάζει κιόλας στον κόσμο και τους τηλεθεατές, τους νοιάζει να περνάνε καλά. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εμείς κυνηγώντας, εγώ με τη Ρένια, γιατί άλλες δεν το ξέρουν. Εμείς οι δύο, με παίρνει είδηση αυτή, γιατί είναι και φίλη μου, είναι η πρώτη μου συνεργάτης, ας πούμε. Και το παίρνει είδηση ότι κάτι ψάχνω και λείπω. Και έτσι φεύγουμε εμείς και οι τρεις οι άλλες δεν γνωρίζουν. Είμαστε με τη Ρένια έξω και ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε και πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε σε πάρα πολλά μέρη προκειμένου να ανακαλύψουμε τι έχει γίνει με το φόνο. Είναι δύσκολο σκηνοθέτης ο Αντώνης Αγγελόπουλος. Δύσκολος είναι εξαιρετικός, αλλά απαιτητικός αυτό. Είναι πολύ απαιτητικός. Στο παραπέντε, ποια δεν ξέρω ήταν και το λόγο. Η πιο δύσκολη σκηνή που είχες γυρίσει. Θυμάσαι, ήταν με το δέντρο, ας πούμε, και το τραγούδι που για μένα μου φαινόταν πολύ δύσκολο αυτό. 17 μέτρα ήταν το δέντρο. Και όταν τον ρώτησε το σκηνοθέτη αυτόν, είσαι με τα καλά. Ανέβηκε στα 17. Είχαν βάλει μια σκάλα διπλή. Αυτές που είναι μέχρι εκεί και μετά ξανανοίγουν κι άλλο τόσο. Δηλαδή. Δεν έχεις ψηφοφοβία. Τώρα εκεί έπρεπε να γίνει το γύρισμα. Τι ψηφοφοβία, δεν καταλαβαίνω. Για παιδιά, αυτό το. Και μετά κατάλαβα κι εγώ, και νεότερη εννοείται, πριν πολλά χρόνια πίσω αυτό. Την άγνοια κινδύνου. Και του λέω μετά που κατέβηκα, λέω πας καλά ρε Αντώνη, πώς το έκανες αυτό? Και μου λέει, δεν μου πες, γιατί είναι και έτσι ευχαρής άνθρωπος. Δεν μου πες, δεν μου πες να μην είναι τίποτα κοντό. Γιατί είχα πάει και του είχα πει, κοίταξε να δεις, είδα τη στάμπτα το βίντεο κλιπ, ναι. Και είχε ένα δέντρο, λέω με τα κλαριά του, με τα φύλλα του, μην με πάτησε καλά. Σε κάνα μικρό ουλί και αυτό το παράκανε. Είπα και εγώ, αλλά και αυτό στην υπερβολή τι θέλει την κωμωδία. Όχι, να είναι απόλυτος, γιατί μέσα στο μυαλό του αυτό που έχει φτιάξει θέλει να γίνει έτσι και. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Απλώς δεν τελειώνουν τα γυρίσματα. Ποιο ωραία είσαι τώρα. Α, από τι, από τότε. Από τότε. Έλα στα μάτια. Αλήθεια, παιδιά, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ο ρόλος. Εμένα δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο ρόλος, αλλά μου φαίνεσαι πιο όμορφη τώρα. Διόρυμη θα ήθελα. Ήτανε και ο ρόλος, αλλά τα χρόνια σου πάνε. Ναι, ωραία, μεγαλώνουμε. Όλοι μεγαλώνουμε ωραία. Έκανες και μια μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία τότε. Έκανα μεγαλύτερη τότε, ναι. Έκανα τότε μεγαλύτερη. Πώς λέγεται όταν κάνεις μεγαλύτερη σε ηλικία στο θέατρο, ντάμα, όχι? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είσαι φτιαγμένη από φτιαξιάς να κάνεις, ενώ είσαι νέος, λίγο πιο δυνατούς ρόλους, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, έχει να κάνει και με το πάτημα. Δηλαδή ότι μπορείς να κάνεις μια κυρία, μια μεγάλη γυναίκα, ενώ είσαι νέα. Σου δίνουν τέτοιους ρόλους συνήθως. Εγώ πάντα από νέα έπαιρνα τέτοιους ρόλους. Δεν έχεις παίξει ποτέ την πιτσιρίκα? Την πιτσιρίκα? Ναι. Μπορεί και όχι ποτέ. Μπορεί και όχι. Ίσως και φωνή, κατάλαβες. Είναι... Γι' αυτό και άργησα. Μου λέγαν τότε διάφοροι άνθρωποι ότι. Γιατί είχα και εγώ την αγωνία μου να φτάσω κάπου, δεν ξέρω πού, και φτάνεις και δεν είναι και τίποτα. Τέλος πάντων, παρόλα τα αυτά ήθελα να φτάσω, δηλαδή να ξεχωρίζω, ήθελα να με γνωρίζουν, ήθελα να με αγαπάνε, ήθελα αυτά που μου έχουν συμβεί πια. Και μου λέγανε διάφοροι και καλοί ηθοποιοί, ο Γαρουφάλου θυμάμαι, ο Γλυκός μου, ο Νίκος ο Γαρουφάλου,
έφυγε και έτσι ξαφνικά. Τέλος πάντων μου έλεγε, βρε παιδί μου, κάνε λίγο υπομονή. Λίγα χρόνια κάνει λίγο υπομονή. Και του λέγα, γιατί πρέπει λίγο να μεγαλώσεις. Είσαι για πιο μεγάλα πράγματα, καταλαβες. Ναι, για πιο, να κάνεις πιο μεγάλους ρόλους. Για να κάνεις ρόλους μεγάλους, αλλά να έχεις και λίγο ηλικία. Γιατί τώρα δεν τον πολύ εμπιστεύονται όταν είσαι και νέος. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν ήμουν ποτέ εν ζένια, όχι.